Στα μέτρα που ανακοινώθηκαν και αφορούν τον τουρισμό, τις μεταφορές, την εστίαση και τον πολιτισμό, αλλά κυρίως το φορολογικό τοπίο και όπως αυτό θα διαμορφωθεί για τους φορολογούμενους, αναφέρθηκε ο πρόεδρος των λογιστών φοροτεχνικών, Σπύρος Μπέκας. Ο κύριος Μπέκας υπογράμμισε ότι ο φόρτος εργασίας είναι μεγάλος για όλους τους λογιστές, ενώ έρχονται διαρκώς νέες ρυθμίσεις και αλλαγές για το φορολογικό καθεστώς. Αξίζει να αναφέρουμε ότι για τους επόμενους 5 μήνες μειώνεται από 24% σε 13% ΦΠΑ σε κάθε τύπου εισιτήριο στα μέσα μεταφοράς. Έχουμε μείωση ΦΠΑ στα προϊόντα καφέ, στα μη αλκοολούχα ποτά και στα εισιτήρια των θερινών σινεμά. Για τους επαγγελματίες του τουρισμού και της εστίασης παρατείνεται για όλο το καλοκαίρι μείωση ενοικίου κατά 40%, ενώ έχουμε γενναία μείωση της προκαταβολής του φόρου. Όσον αφορά την ενίσχυση της ρευστότητας των επιχειρήσεων, προβλέπεται μεταξύ άλλων μέσα στο Μάιο η δεύτερη φάση της επιστρεπτέας προκαταβολής. Και μάλιστα αυτή επεκτείνεται και σε επιχειρήσεις που ίσως δεν πληρούσαν τα κριτήρια του πρώτου σταδίου. Για το πρόγραμμα αυτό θα διατεθεί ακόμη 1 δισεκατομμύριο ευρώ, ενώ ενεργοποιείται το Ταμείο Εγκυοδοσίας Επιχειρήσεων, κινητοποιώντας 7 δισεκατομμύρια μέσα στο 2020. Και αναστέλλονται ως το Σεπτέμβριο πληρωμές χρεολυσίων και δανείων που έχουν επιχειρήσεις συγκεκριμένων νόμους κλάδων. Να τις αξιολογήσουμε, να τις δούμε, να δούμε ποια είναι τα τροτά σημεία, να κάνουμε τις εισηγήσεις μας στη δικιά μας την Ομοσπονδία και η Ομοσπονδία με τη σειρά της στα αρμόδια Υπουργεία και στο τέλος να πάρουν την τελική της μορφή. Αυτή ακριβώς αυτό συμβαίνει αυτή τη στιγμή και ήδη έχουμε τις νέες εξαγγελίες που αφορά συγκεκριμένες πολιτικές, οι οποίες θα αρχίσουν να ξετυλίγονται από την μεθεπόμενη εβδομάδα. Έχουμε διάφορες αλλαγές πλέον ή παρατάσεις για κάποια συγκεκριμένα θέματα. Ας πούμε ότι για το ενίκιο επεκτείνει τη δυνατότητα μείωση ενικίου κατά 40% το μήνα Ιούνιο σε όσες επιχειρήσεις παραμένουν κλειστές και που ανήκουν στους κλάδους του τουρισμού, της εστίασης, των μεταφορών, του πολιτισμού και του αθλητισμού. Και επιπλέον δίνεται δυνατότητα και σε όσες επιχειρήσεις άνοιξαν το Μάιο, συμπεριλαμβανομένου και του λιανικού εμπορίου, να έχουν τη δυνατότητα αυτή. Επίσης δίνεται μείωση ενοικίου για την πρώτη κατοικία και τη φοιτητική κατοικία των εξαρτών μελών που διατηρούν όλοι για τους εργαζόμενους που οι συμβάσεις εργασίας τελούν σε καθεστώς προσωρινής αναστολής. Άρα δηλαδή συνεχίζουμε και για τους επόμενους μήνες για τους εργαζόμενους που αφορούν τις κλεισμένες επιχειρήσεις και για τα ενοίκια των κλεισμένων επιχειρήσεων και ειδικά για τον κλάδο, για τους κλάδους που ανέφερα παρατείνεται και για Ιούλιο-Αύγουστο. Όσον αφορά για αυτούς που νοικιάζουν τα ενίκια σε επιχειρήσεις ή μισθών κατοικίες σε εργαζομένους ή φοιτητικές κατοικίες, εκεί πέρα έχουμε αναστέλλονται οι πληρωμές τους για αυτούς που έχουν βεβαιωμένες οφειλές βέβαια, όχι για όλους, κάποιοι που δεν οφείλει, δεν υπάρχει κάτι συγκεκριμένο, πέρα το ότι θα προβλέπει τη δυνατότητα συμψηφισμού μέρους του εισοδήματος που έχασαν με τις φορολογικές υποχρεώσεις μετά τον Ιούλιο. Και αυτά βέβαια θα τα δούμε και πώς θα πάρουν τελική μορφή για τους εκμισθωτές, για τους οποίους μπορούμε να πούμε ότι δεν έχουν και τα περισσότερα ευνοϊκά μέτρα. Ξεκινάει η δεύτερη επιστρεπτέα προκαταβολή. Ήδη τελείωσε η πρώτη μόλις χτες. Ξεκινάει η δεύτερη επιστρεπτέα προκαταβολή. Είναι, είπαμε, ένα είδος μορφής δανείου. Και από ό,τι διαβάζουμε και ενημερωνόμαστε είναι ότι θα μπουν επιχειρήσεις οι οποίες μπορούν να μπουν και επιχειρήσεις οι οποίες δεν χρειάζεται να έχουν προσωπικό. Προβλέπεται μείωση της προκαταβολής φόρου εφόσον όμως εμφανίσουν μειώσεις κατά τον μήνα Μάιο-Απρίλιο και Ιούνιο, Μάρτιο-Απρίλιο και Μάιο, αθρηστικά κατά ποσοστό έως 1%. Δεν ξέρω πώς θα το βγάλουν αυτό, αλλά όλες οι επιχειρήσεις έχουν ήδη μείωση αυτό το διάστημα. Σημαντικό επίσης είναι ότι μειώνεται ο ΦΠΑ στις μεταφορές από 24% στο 13% για την περίοδο από 1η Ιουνίου έως 31 Οκτωβρίου του 2020. Καλύπτει όλες τις μεταφορές επιβατών με τρένο, με μετρό, με τραμ, αστικά και περαστικά λεωφορεία, αεροπλάνα, πλοία και συνδυαστικές μεταφορές. Όχι μεταφορά εμπορευμάτων, αλλά προσωπικού. Ένα επίσης σημαντικό που χρειάζεται η εστίαση αυτή τη στιγμή είναι η μείωση του ΦΠΑ στον καφέ και στα μη αλκοολούχα ποτά από 24% στο 13% για την περίοδο πάλι 1 Ιουνίου 31 Οκτωβρίου. Έχουμε και κάποιες μειώσεις στα τουριστικά πακέτα που αφορούν τα καταλήμματα, τα τουριστικά καλήματα που έχουν και το πρωινό στον κατάλογό τους.
μειώνει το ΦΠΑ στα εισιτήρια των κινηματογράφων από 24 στο 13 για την περίοδο 1 Ιουνίου 31 Οκτωβρίου.